Τίποτα. Έπαθε Αλκάιντα. Αλτσχάιμερ. Έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Από το να μιλάς καλύτερα. Ποια είναι η κοπελίτσα? Αγάπη, δεν με θυμάται. Έλα, βρετάμι, μην κάνεις έτσι, αφού σου είπα, μην είχε αμνησία ο άνθρωπος. Αχ, πώς να μην κάνω έτσι, κυρία Μπέκου μου. Δύο εβδομάδες ήταν αυτές. Έτσι εύκολα ξεχνιούνται δύο εβδομάδες. Τι λες, κορίτσι μου, για να το κεμάσαι εδώ πέρα. Εδώ έχει ξεχάσει άλλα κι άλλα. Σάβα, μη μου πεις ότι ξέχασε και το πρωινό στο τζάκι. Και με αυτήν το κάνει στο τζάκι. Και με εσένα, ποιο τζάκι βρε κορίτσια, για πες τι, για πες τι. Τι τζάκι, όχι τίποτα, ρωτάω, για λέγε. Ποιο τι να πω, έσχος, πετάγονταν και σπίθες, κόντεψε να λαμπαδιάσω την τελευταία φορά. Τι μου λες, τι μου λες. Η μια μου πλευρά κόντεψε να γίνει κάστανο, ψημένο δηλαδή. Από το κοτσάκι, δεν μου λέτε. Μην κάνεις έτσι, δεν κάηκα. Μα δεν κάνω έτσι, γιατί δεν κάηκες εσύ. Γιατί δεν κάηκα, εγώ κάνω έτσι. Για λέγε. Σάβα, μη μου πεις ότι δεν με θυμάσαι καθόλου. Εσείς τζάκια πουλάτε. Εγώ πάω τη κυρία Κέτη, δεν παρήκυλα κανένα τζάκι. Ξέρω, σκάσε. Και δεν μπορώ να το βλέπω έτσι. Είχα θυμώσει μαζί του, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα που τον ξαναβλέπω, κατάλαβα ότι τον αγαπώ. Θα ξεβάψει και η μάσκαρα, χάλια θα τον κάνει τον καναπέ. Εγώ λέω δεν τη διώχνουμε. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Εδώ πέρα έχει ζουμί υπόθεση. Δεσποινής. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς μιλάω. Για πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Με το Σάβα, πότε γνωριστήκατε? Πριν ένα μήνα. Άρα πριν το διαζύγιο, για να μην λέτε ότι είμαι εγώ η μόνη αντροχωρίστρια εδώ μέσα. Σε αυτή την πυρκαγιά όλες είσαστε τσούλες. Και δεν μου λέτε, είχατε δεσμό? Είχαμε. Αποκλείεται, θα το θυμόμουν. Αχ, με σκοτώνει! Τι σκοτώνεις κι εσύ, βρε, ας την κοπέλα να μιλήσει. Τι να μιλήσει, μωρέ, τι να πει η κοπέλα. Αφήστε την ίσχυ. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει καταρχήν. Δεν είσαι σε κατάσταση. Πώς να το πει, δεν τη λυπάσαι. Να την πετάξουμε. Ναι, ρε παιδιά, να την πετάξουμε έξω. Εδώ θα μου διαλύσει το γάμο μου, το στεφάνι μου. Θα του διαλύσει το γάμο του ανθρώπου. Ποιος γάμος, καλέ, χάσεψες κι εσύ. Καλέ, αυτή θα μας μείνει. Δεσποινής. Έτσι έκανε το παλιό μου αυτοκίνητο. Δώστε σε ένα χαστούκι να συνέλθει. Βεβαίως. Τάμι. Σιγά βρε παιδί μου, τι σάπισες. Ωραίο ήταν. Πήγαινε φέρε μια κολόνια να μυρίσει. Άντε. Με βαπορίζατε. Ό,τι να είναι. Δεσποινής. Να φωνάξουμε ένα ταξί να τη διώξουμε. Ναι. Λα παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Μόλις τώρα βρήκαμε έναν άνθρωπο από το πρόσφατο παρελθόν του. Ξέραμε ότι είχε γκόμενα. Όχι, δεν ξέρουμε ότι είχε γκόμενα. Ωραία, τώρα το μάθαμε. Μπορεί να ξέρει κάτι. Τι να ξέρει, μωρέ. Αυτή την μπάζει από παντού, δε. Έφερε την κολόνια. Εκεί. Της βάζω κολόνια. Φέρε εδώ την κολόνια. Να σου πω. Σιγά διακριτικά, ε. Έλα. Σήκω. Μην μου την ξεκλειδίσεις. Είσαι καλύτερα το ρετάμι μου. Κάπως. Φρόντισα. Ώστε λοιπόν τα έχεις με το Σάβα. Μάλιστα. Μήπως είναι αυτή που μου έγραψε την κάρτα. Αυτή είναι να σκάσει. Κι εγώ αυτή την έλεγα μπουκίτσα μου. Την έλεγες, αλλά τώρα εγώ θα μου πάρω την μπουκιά από το στόμα σκάσει. Κι εγώ νόμιζα ότι με είχε εγκαταλείψει. Όλοι με εγκαταλείπουν. Ο ένας λέει ότι θα πάει για τσιγάρα και δεν ξανάρχεται. Άντρες. Ο άλλος λέει ότι θα μπει στο νοσοκομείο για εγχείρηση και το βλέπω την άλλη μέρα στον δρόμο με άλλη. Άντρες. Ένας μου είπε ότι θα πάει Ιεραπόστολο στην Αφρική. Και τι έγινε, δεν πήγε? Όχι, αυτός πήγε. Σκοτώθηκε κιόλας έναν εμφύλιο εκεί κάτω. Εντάξει, τότε αυτός δεν πιάνεται. Ναι, ευτυχώς. Ένας λιγότερος. Τέλος πάντων, αυτά. Πού να ξέρα ότι και ο Σάβας χτύπησε και έπαθε αμνησία. Σωστά. Εσείς τελικά τι του είστε? Σταματήστε! Κυρία Σούλα, δεν κάνω Σούλα! Κάτσε, δεν θα τίποτα, σκάσε. Μα με πνίγουν οι τύψεις! Ποιες τον πνίγουν αυτόν? Κάτσε κάτω, γιατί θα σε πνίξω όταν! Αφήστε με να μιλήσω, σας παρακαλώ, με πνίγουν οι τύψεις! Κυρία Σούλα, εγώ με αυτή γυναίκα τα είχα. Με θυμηθείτε!
Όχι. Με σκοτώνει. Και τότε πώς το ξέρεις ότι δεν έχεις μαζί της? Κυριακή την βρήκε μια κάρτα που μου είχε γράψει αυτή. Και κατάλαβε ότι εγώ είχα ερωμένη. Και μου θύμωσε πάρα πολύ και με μάλωνε. Και δεν μ' άφησε να σας το πω, κυρία Ζούλα, για να μην πληγωθείτε, επειδή σας αγαπάει, σας έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Και δεν μ' άφησε να το πω και στην κυρία Πία, γιατί για αυτή την αγαπάει η αδερφή, λέει. Από πάθη, κυρία Πία, θα στεναχωρηθεί που θα διαλυόταν ο γάμος της αδερφής της. Ποιος γάμος? Του Καραγκιόζη. Εσύ! Και εσύ, μέσα τώρα. Είσαι πολύ μεγάλο φίδι τελικά. Σε παρακαλώ, πρόσεχε πώς μου μιλάς. Μπα, ευτυχώς να λες που σου μιλάω και θα σου κάνω τίποτα άλλο. Όχι, να τις κάνεις, να τις κάνεις. Να την πετάξεις στο τζάκι, να καείς ακάστανο. Εσύ γιατί έχεις τσαντιστεί? Η κυρία από εδώ ανακάλυψε ότι ο Σάββας έχει γκόμενα και δεν μας το είπε. Ήθελε να τη βρει μόνη της. Θα σας το έλεγα. Πότε, θα μας έστειλες κάρτα τις Μπαχάμες? Δεν κατάλαβα. Τα βλέπεις? Μόνο το δικό σου μυαλό πάει στο πονηρό. Θα πάει και το δικό της, απλώς πάει με το πάσο του. Πήγε. Βρήκε την ώρα. Την απατεώνησα. Ήθελα να μας φάει τα λεφτά η κυρία. Κάνετε λάθος και με προσβάλλετε. Λοιπόν, εντάξει, πες πως το σκέφτηκα. Όμως είχα σκοπό να σας το πω, αλλά μετά ήρθε η άλλη και δεν πρόλαβα. Εγώ δεν την πιστεύω. Στορκίζομαι. Να μισώσω να σε δω με Όσκαρ, αν λέω ψέματα. Ο Ρωκός είναι αυτός. Γιατί τι είχε? Πού πήγε η άλλη? Έφυγε. Με ρώτησε πώς τη λένε, δεν ήξερα και έφυγε κλαίγοντας. Δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι αυτή. Πρέπει να μάθουμε τι ξέρει. Αύριο κιόλας. Εσύ θα τον αλάβεις αυτό. Σωθήκαμε. Τι θέλει να λάβετε, κυρία Μπία? Να σου πω. Με σένα δεν θέλω και πολλά-πολλά, γιατί αρκετά τα έχω πάρει σήμερα με τα τζάκια. Να πας μέσα, να κάνεις παρκέ το πάτωμα όπως σου έχω δείξει. Και να αφήσεις πολλές ερωτήσεις. Ας τον πια. Φιλιππινέζα το κατάδυσες. Όχι, καλά του κάνει. Να μην μάθει μόνο τα τζάκια, να μάθει και το πάτωμα. Στο πάτωμα το είχατε κάνει. Βέβαια. Εννοείται. Ωραία, θα το κάνεις τότε δύο φορές. Γιατί? Γιατί κλαίνει το γατί. Τι γιατί? Γιατί από ό,τι ακούω, ο κόσμος και κόσμος έχει κυλιστεί πάνω του. Και τα σοβατεπί να περάσεις. Γερό τρίψιμο, ε. Δεν θέλω πασαλήματα. Ακόμα σου καρύνεις εσύ. Μου είπε η κυρία Μπία να περάσω και τα σουβατεπιά. Α, λέει και κάτι σωστό καμιά φορά. Συνέχισε. Καλημέρα. Μισώς και την πεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι διαβάζεις? Για κάποιον χτες που κέρδισε 300.000 ευρώ στο Τζόκερ. Τραγκοδίτρακα. Ναι, αλλά τα χαίρετε. Νομίζω είμαστε σαν αμένα κάρβουνα. Η πυροσβεστική ξύπνησε. Είναι με ένα κομπιουτεράκι εκεί έξω και κάτι υπολογίζει. Τι πράγμα. Δεν τόλμησα να ρωτήσω. Πρέπει να τη βάλουμε να ψαρέψει αυτή την τάμη. Μπας και μάθουμε τίποτα. Τι εμπιστεύεσαι? Γιατί, εμπιστεύομαι σένα. Πήρα ορισμένες αποφάσεις. Να τις γυρίσεις πίσω από εκεί που τις πήρες. Δεν απαντώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάθε συνεργασία για να πάει καλά οφείλει να διαπίνεται. Να έχει ορισμένους κανόνες. Όταν λοιπόν κάποια παραβαίνει αυτούς τους κανόνες, πρέπει να τιμωρείται. Βλακία, θα πεις, αλλά συνέχισε. Σύντομα και στα ελληνικά, όσα ξέρεις. Αυτή χτες. Εγώ είμαι η αυτή. Ναι. Άμα σηκωθώ επάνω. Άστην. Αυτή χτες, επιμένω. Έμαθε για την κόμενα του Σάββα και δεν μας είπε τίποτα με απότερο σκοπό να πάει να τη βρει μόνη της, σωστά? Προτείνω λοιπόν να καθιερώσουμε ένα είδος point system που να πατάζει να... ναι, τέτοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό ακριβώς θα αφαιρέσουμε από τον τελικό λογαριασμό της αυτή 120.000 ευρώ. Τι λες, μωρέ? Τα οποία θα πάνε τα 2/3 σε μένα και στη Σούλα και το 1/3 σε κάποιο κοινοφελής ίδρυμα. Σε ίδρυμα θα σε κλείσω εγώ.
Συνεπώς, 40.000 ευρώ περνάνε στο δικό μου λογαριασμό, 40 στις Σούλας και άλλες 40.000 θα πάνε στο ΣΕΗ για να χτιστεί το σπίτι του ηθοποιού. Ακόμα δεν χτίστηκε αυτό το σπίτι. Έστω, στο εξοχικό του ηθοποιού. Το κάταγμα του ηθοποιού, το ξέρεις. Δεν απαντώ. Επίσης, για να πατά... Τέλος πάντων, για να περιορίσουμε την κακή συμπεριφορά κάποιων από εδώ μέσα, θα βάλουμε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ για όποια βρίζει. Εσύ χτες με είπες ηλίθεια. Δύο φορές. Άρα αφαιρείται 20.000 ευρώ από το λογαριασμό της Σούλας και έρχονται στο δικό μου λογαριασμό που υπόστηκα, που υπέστηκα, που με έβρισε. Και θα σε ξαναβρίσω. Αυτά σκεφτόσουν τόση ώρα και έξω. Ναι. Νέκρα. Δεν σε έχουμε εδώ πέρα για να σκέφτεσαι. Ναι, και γιατί με έχετε εδώ μέσα. Έλαντε. Πάντως, όχι για να μοιράζεις λεφτά. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν είμαστε σαν κι όμοι εδώ μέσα, εντάξει. Εγώ έμεινα περισσότερο χρόνο παντρεμένη με το Σάβα, εγώ δικαιούμαι περισσότερη αποζημίωση. Εσείς μείνατε ένα χρόνο και έχετε και μιλάτε. Εγώ έμεινα 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια από τη ζωή μου. Και δέχτηκα να με βρίζει, να με μειώνει, να με εξευτελίζει. Καλά, όλες μας πήδηξε. Όχι, εμένα δεν με πήδηξε. Ούτε αυτό δεν έκανε. Μόλις βαρέθηκε τους νεροχύτες, δοκιμάσαμε κανένα άλλα δύο είδη υγιεινής. Αυτό ήτανε. Τον τελευταίο χρόνο κοιμόμουν μόνη μου. Σε βαρέθηκε και σένα. Ναι, μόνο που δεν μου το είπε ακριβώς έτσι. Πώς το είπε δηλαδή? Ο baby Savas, do it to me baby Savas. Take me baby, take me. Δεν γίνεται, σταμάτα. Γιατί σταματήσαμε? Για να δουλέψει λιγάκι πάνω στην προφορά. Όχι, εγώ θέλω να δουλέψω πάνω σου, ο baby. Δεν γίνεται πάνω μου, ρε Μπία. Τώρα κάτσε, ρε πουλάκι μου, κάτσε, ηρέμησε. Μήπως θα είναι τα αγγλικά, να δοκιμάσω γαλλικά που τα πάω καλύτερα. Μου πει τι μπει, σαβά, κομμά σαβά, σαβά. Δεν σαβά, ρε Μπία, με τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί σου. Είμαι άρρωστος. Γιατί κρύωσες? Όχι. Δεν ήθελα να σου το πω, αλλά έχω μια σπάνια ασθένεια, κληρονομική. Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στους άντρες της οικογένειας. Και χτυπάει ιδιαίτερα την ικανότητά τους να κάνουν σεξ. Αυτή η καταραμένη αρρώστια λέγεται Φριούκενχάιμερ. Φριού και τι? Φριούκενχάιμερ. Καλά, δεν θα τη μάθω τώρα. Κι εγώ γιατί δεν την έχω ξανακούσει? Μα είναι σπάνια, ντε. Ωραία. Πάμε γρήγορα σε ένα διανυκτερεύον νοσοκομείο να μας δώσει... Δεν γίνεται τίποτα, άστο. Έχω ρωτήσει τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου. Ήταν να μην με χτυπήσει. Τώρα που με χτύπησε, μου λένε οι γιατροί ότι και μια φορά το χρόνο να συμβεί θα θεωρηθεί θαύμα. Εγώ τώρα το βλέπω προς Σεπτέμβριο. Καλά, και τόσο καιρό πώς το κάναμε? Δεν είχε εκδηλωθεί ασθένεια. Μήπως θες να ντυθώ ντομάτα? Αμαζόνα? Πάπια? Τώρα που εκδηλώθηκε. Κατάλαβα. Θα κάνω την πάπια μια ζωή. Και την έκανες? Την έκανα. Ακούσε εκεί. Φρουκενχάιμερ. Φρουίκενχάιμερ. Φρουίκενχάιμερ. Καλά. Δεν μου χρειάζεται να το μάθω γιατί δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Εσύ μου έλεγες ότι όλη την ώρα κάνατε σεξ. Ναι, τι να σου έλεγα. Ότι ούτε που με πλησίαζε, ότι και όταν με πλησίαζε με πέταγε εκεί πάνω στο νεροχύτη, λες και μου να κρέας να το ξεπαγώσει. Εγώ δεν έζησα τίποτα. Δεν έζησα ούτε τζάκια, δεν έζησα ούτε πατώματα, τίποτα ρομαντικό. Εγώ έπρεπε να πλένω τα πιάτα κάθε μέρα. Ψέφαζε και εσένα να πλένεις τα πιάτα, ε? Όχι. Τα πλένα μόνη μου. Για να έχω τον νεροχύτη της ετοιμότητα. Καλά, τόσο πολύ τον αγαπούσες. Θυσίασα τα νιάτα μου, την ομορφιά μου. Ούτε θυμάμαι τι άλλο θυσίασα. Τέλος πάντων. Όλα για εκείνον. Άδικο δεν είναι. Τι ζήσα εγώ, ε? Τι κατάλαβα στη ζωή μου, τι ευχαριστήθηκα, τίποτα δεν ευχαριστήθηκα. Θέλω κάποιον να μ' αγκαλιάσει. Ποια? Όχι εσύ. Ούτε κι εσύ. Δεν ξέρω, κανονίστε. Καλημέρα σας. Τι όμορφη ημέρα. Βρες το διάλογο κι εσύ. Γιατί τι έκανα?